Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα με συστήματα τραπεζικά, με τις αεροπορικές εταιρείες, με τα αεροδρόμια, με μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία βλάβη της Microsoft. Έτσι φαίνεται, ναι. Έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για τους μας. Ναι, έπεσαν όλα τα συστήματα λοιπόν σε τράπεζες, αεροπορικές και μέσα ενημέρωσης διεθνώς. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν με την Αυστραλία. Εκεί πρώτο άρχισε το πρόβλημα. Βλέπαν δηλαδή στην ουσία αυτό που λέμε εμείς blue screen. Πέταγε η οθόνη error. Με αποτέλεσμα λοιπόν ξεκίνησα από την Αυστραλία. Μετά άρχισαν να αναφέρονται προβλήματα στις Ινδίες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Ζηλανδία και τελικά το πρόβλημα έγινε παγκόσμιο. Τι ακριβώς λοιπόν συνέβη? Κάποιο πρόβλημα υπήρξε στην Microsoft, στο workstation της Microsoft που χρησιμοποιούν πολλά συστήματα σε τράπεζες, σε αεροπορικές εταιρείες και στα μέσα ενημέρωσης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες τράπεζες. Πολλοί να μην μπορούν να μπουν στους λογαριασμούς που είχαν και κάνανε εργασία εξ αποστάσεως, να μην μπορούν να γίνουν πτήσεις και φυσικά να μην μπορούν πολλά μέσα να κάνουν τη σωστή ενημέρωση που έπρεπε στον κόσμο. Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, έχει αποκατασταθεί το σύστημα. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση, όμως σιγά σιγά έχει αρχίσει και γίνεται η αποκατάσταση.